Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο έχει τον τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικογένειας», όμως για ακόμα μια φορά οι όποιες παρεμβάσεις δεν αφορούν τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των λαϊκών οικογενειών στο σύνολό τους, από τις οποίες δεν αφαιρείται ουσιαστικά κανένα από τα βάρη που τους φορτώσατε και εσείς, όπως και η προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση. Αντίθετα, η αναπτυξιακή διαδικασία, όπως εσείς τη σχεδιάζετε, προϋποθέτει το μεγαλύτερο βούλιαγμα όλων αυτών, για να μπορέσουν να ανακάμψουν οι επενδυτές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όλοι αυτοί στους οποίους εξάλλου θα κατευθυνθούν και τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία και ενισχύσεις του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης. Χρησιμοποιείται αντίθετα ως φύλος σικής ορισμένα ημίμετρα που στην καλύτερη περίπτωση αναβάλουν για ένα διάστημα και δεν αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα της υπερχρέωσης και του εξανεμισμένου εισοδήματος για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που μένουν απροστάτευτοι και στο νέο γύρο της κρίσης. Ακούσαμε και στις επιτροπές, όπως και σήμερα, δηλώσεις ότι δήθεν το νομοσχέδιο απαντά στις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας. Και σας ρωτάμε, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της κοινωνίας είναι η αναστολή για ένα έτος μόνο για τους αγρότες του τέλους επιτιδεύματος? Λες και τους κάνετε και χάρη που διατηρείτε σε ισχύ ένα απαράδεκτο χαράτσι αντί να το καταργήσει οριστικά, τόσο για αυτούς όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους, ιδίως των χαμηλών εισοδημάτων, που για χρόνια πληρώνουν αυτόν τον απαράδεκτο φόρο? Ή μήπως ανάγκη της κοινωνίας είναι να μειώσετε, αντί να καταργήσετε εντελώς την προκαταβολή φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ένα απαράδεκτο μέτρο που τους επιβάλλει να πληρώνουν προκαταβολικά για εισοδήματα που δεν έχουν κάνει, όταν σήμερα είναι αβέβαιο αν θα μπορούν να συνεχίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα την επόμενη χρονιά? Να σε κάψω, Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι, λέει η παροιμία, και ταιριάζει απόλυτα στην προκειμένη περίπτωση. Που και το μέτρο αυτό δηλαδή δεν αποτελεί και καμιά σοβαρή παραχώρηση, αφού είναι το πλέον αναμενόμενο ότι τα εισοδήματα που θα προκύψουν το 2020 θα είναι κατά πολύ μειωμένα σε σχέση με το 2019, επομένως αυτονόητο είναι ότι θα προκύψει και από αυτόν μειωμένος φόρος. Για να σταματήσετε λοιπόν να παίζετε με τις προθεσμίες και κυρίως με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σας καλούμε να αποδεχτείτε και να ψηφίσετε τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ και που έχετε χρέος όλοι σας να στηρίξετε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ που επιβάλλατε αυτά τα παράδεκτα βάρη στο λαό με τα μνημόνια, και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν να σκίσουν τα μνημόνια, αλλά μάλλον αυτά ήταν φτιαγμένα από ανεξίτηλα υλικά, και αντί να τα ασκήσουν, δημιούργησαν και ένα τρίτο μνημόνιο που σας ενώνει όλους. Να ψηφίσετε λοιπόν τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ, με τις οποίες ζητάμε να καταργηθούν αυτά τα έκτακτα, όπως λέγατε τότε, μνημονιακά μέτρα, να καταργηθεί δηλαδή η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτιδεύματος για όσους έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, και να καταργηθεί και ο ένφια στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται. Και σας προτείνουμε ως αντιστάθμισμα στα μέτρα ελάφρυνσης αυτά της λαϊκής οικογένειας να αυξήσετε τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων αυτών και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτή είναι η πραγματική ίση κατανομή βαρών. Ίση κατανομή βαρών δεν είναι ο κοινωνικός εταιρισμός που επιδιώκεται, για παράδειγμα, να καλλιεργήσετε με ρυθμίσεις όπως αυτή του άρθρου 2 για την απαλλαγή της φορολογίας των μετοχών που δίνονται ως μπόνους στους εργαζόμενους που πιάνουν τους στόχους της εταιρείας. Την ώρα δηλαδή που τσακίζονται μισθοί και δικαιώματα, ο εργαζόμενος να γίνεται λάστιχο για να πιάνει τους στόχους της εταιρείας, να αυγατίζουν τα κέρδη των επιχειρηματιών, αντί να διεκδικεί την αύξηση του μισθού του, την επαναφορά όλων των δικαιωμάτων που τους έχετε τσακίσει. Και βέβαια, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, την ίδια απαλλαγή προβλέπεται και για τους μετόχους και εταίρους που παίρνουν μπόνους από αυτές τις μετοχές. Δεν αρκεί δηλαδή η φιλική συμμετοχή στα φορολογικά βάρη που έχετε προβλέψει με το 5% μόνο της φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών, τώρα σε μέρος αυτών των κερδών προβλέπεται και εντελώς αφορολόγητο. Στο νομοσχέδιο και από άλλες διατάξεις
προβλέπετε, αποτυπώνεται η αντίληψή σας για τη μετατροπή της χώρας σε φορολογικό παράδεισο, όχι μόνο για τους ντόπιους επιχειρηματίες που χρόνια τώρα το κάνετε, αλλά και για τα ξένα κεφάλαια και επενδυτές. Αυτή την αρχή την κάνετε με τα κίνητρα που δίνετε για τους συνταξιούχους του εξωτερικού, στους οποίους δίνετε δυνατότητα να μεταφέρουν τα εισοδήματά τους στη χώρα, προβλέποντας μόνο 7% φορολογία στο σύνολο των εισοδημάτων τους κάθε χρόνο, μια ρύθμιση που αποτελεί πραγματικά πρόκληση για τους συνταξιούχους της χώρας, που έχουν πραγματικά φορολογηλατηθεί μαζί με τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Βέβαια, πιο κραυγαλαία, κυριολεκτικά προκλητικό μέτρο είναι αυτό το άρθρο 10, που πέρασε στον αφρό από όλα τα άλλα κόμματα, με το οποίο προβλέπεται άλλο ένα φορολόγιο για τους εφοπλιστές. Με αυτόν τον τρόπο πράγματι εννοείται την ίση κατανομή φορολογικών βαρών. Να καταργείται για ακόμα μια φορά τους δασμούς στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο φόρο κατανάλωσης για όλα τα είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων. Δεν έχετε πραγματικά κανένα όριο. Είναι πρόκληση όταν στους εφοπλιστές χαρίζεται αφιδώς, πέρα από τα αφορολόγητα καύσιμα και άλλες απαλλαγές, τώρα λέτε να είναι αφορολόγητα και όλα τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων τους. Και μάλιστα βγήκε προκλητικά να υπερασπιστεί τη ρύθμιση αυτή και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κατάργηση των έμεσων φόρων ενισχύει την οικονομία. Αλήθεια. Τότε γιατί δεν προχωράτε στην κατάργηση των έμεσων φόρων σε άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που αφορούν τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού? Γιατί δεν καταργείτε το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης? Γιατί δεν ψηφίζετε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά? Γιατί δεν καταργείτε τελικά τον ένφια και τα άλλα χαράτσια που αποτελούν τον πιο άδικο φόρο? Ποια λοιπόν οικονομία στηρίζετε? Σε ποιον κατευθύνετε όλες τις διευκολύνσεις? Αυτό όμως που αποτελεί πραγματικά το αποκορύφωμα του εμπεγμού σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο γέφυρα, το οποίο η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως υποτιθέμενη σανίδα σωτηρίας για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες. Σε ποιον ρίχνεται αλήθεια τη σανίδα σωτηρίας? Στις υπερχρεωμένες λαϊκές οικογένειες, στους αυτοαπασχολούμενους που πάνω στα ήδη συσσωρευμένα χρέη όλο αυτό το διάστημα βλέπουν το λογαριασμό να παίρνει την ανηφόρα και απλά με τα ημίμετρα που νομοθετείτε μετατίθεται για λίγο την ημερομηνία αποπληρωμής τους, ή στους αγρότες που έχετε αφήσει πραγματικά στην τύχη τους, όταν παρά το τελειωτικό χτύπημα που πήραν το διάστημα των περιορισμών δεν έχουν λάβει καμιά ουσιαστική στήριξη? Δεν είναι προς όλους αυτούς λοιπόν η σανίδα σωτηρίας, είναι για ακόμα μια φορά προς τις τράπεζες, για να εξασφαλίσετε με αυτόν τον τρόπο τη βέβαιη εισπραξιμότητα των δανείων, που με την κατάσταση που επικρατεί για τη μεγάλη μερίδα των εργαζομένων θα ήταν πολύ αμφίβολη η δυνατότητα αποπληρωμής τους. Η ρύθμιση αυτή δεν δίνει λύση ούτε στα διέξοδα της υπερχρέωσης, πολύ δε περισσότερο δεν παρέχει την παραμικρή εξασφάλιση για το μέλλον της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την οποία έχετε αφήσει βορρά στα αρπακτικά των τραπεζών και των φαντς. Τι εξασφαλίζετε, για να δούμε συγκεκριμένα τη ρύθμιση αυτή του μέτρου γέφυρα, τι εξασφαλίζετε με την 9,5 συνεισφορά του δημοσίου στις δόσεις των δανείων? Εξασφαλίζεται ότι για το διάστημα αυτό οι τράπεζες θα μπορέσουν να εισπράξουν από το δημόσιο ποσά που θα ήταν τουλάχιστον αμφίβολο, αν όχι αδύνατο, να εισπράξουν με τη ραγδαία εκδήλωση των συνεπειών της νέας κρίσης. Εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η απαλλαγή των οφειλετών από έστω αυτό το μερίδιο των οφειλών τους? Όχι. Αφού σε περίπτωση που κατά την εξέλιξη του προγράμματος καθυστερήσει την καταβολή ή δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στον υπόλοιπο των δόσεων, και μάλιστα όχι μόνο για 9 μήνες, αλλά και για άλλους 18 μήνες που την λεγόμενη περίοδο παρακολούθησης, τότε θα τους ζητήσετε να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό που μέχρι τότε είχε καταβάλει το δημόσιο, και μάλιστα με τόκο, από 2-5%. Αυτή είναι η περιβόητη ελάφρυνση των δανειοληπτών. Αντίθετα, οι τράπεζες την παραμικρή χασούρα δεν έχουν, αφού σε αυτές η καταβολή από το δημόσιο γίνεται ανεπιστρεπτή. Και τότε, σε αυτή τη φάση, θα μπορούν και ανενόχλητες να προχωρήσουν σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, όταν καμία άλλη προστασία δεν έχετε προβλέψει για τη λαϊκή κατοικία. Δεύτερον, περιλαμβάνονται όλοι οι δανειολήπτες στην προστασία όπως ισχυρίζεστε? Όχι.
Πρώτον, όπως σας είπαμε και στις επιτροπές, το πρόγραμμα καταλαμβάνει αιτήσεις έως και 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, με όσους για παράδειγμα θα απολυθούν τους επόμενους μήνες ή άλλους που θα βρεθούν σε αδυναμία όταν πιο έντονα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι συνέπειες της κρίσης τον Οκτώβρη. Τι προστασία υπάρχει για όλους αυτούς ή για άλλους που δεν εντάσσονται στους άμεσα πληττόμενους από την πανδημία με βάση τα κριτήρια που θέτεται. Και συνολικά, ποια μέτρα προστασίας της λαϊκής κατοικίας θα υπάρχουν μετά το 9-μηνο πρόγραμμα που παρουσιάζεται ως τη μαγική συνταγή που θα γιατρέψει δήθεν τον οριμαγδό της κρίσης. Και πραγματικά, σας καλούμε να σταματήσετε να προκαλείτε το λαϊκό αίσθημα με αυτή την ανεκδίγητη αντιπαράθεση που εξελίχθηκε όλες τις προηγούμενες μέρες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος άφησε περισσότερο απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Αν για κάτι δεν σας κατηγορεί κανείς, είναι για έλλειψη συνέχειας μεταξύ σας. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα θεμέλια για να χτίσετε εσείς τώρα πάνω σε αυτά τη γέφυρα για την οριστική άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι πραγματικά το πρόγραμμα γέφυρα. Είναι η γέφυρα που οδηγεί ταχύτατα στο να βγουν στο σφυρί μαζικά τα σπίτια του κόσμου. Αν πραγματικά θέλετε να διευκολύνετε την αποπληρωμή των δανείων, να κάνετε δεχτή την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, με την οποία προβλέπετε ότι για τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα ως 40.000 ευρώ, προς αυξημένου κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, να μπορεί να διαγραφεί το σύνολο των τόκων και των ποσών που προκύπτουν από ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση των τόκων, ποσά που οδηγούν ουσιαστικά τους οφειλέτες να πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα τα δάνεια που έχουν πάρει. Να διαγραφεί από το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, 30.000 ευρώ για καταναλωτικά, 20 για τις πιστωτικές κάρτες. Αντίστοιχες διευκολύνσεις να προβλεφθούν και για τα επαγγελματικά δάνεια των ΕΒΕ και των αγροτών, με μείωση ως 30% εφόσον διατηρούν ακόμα την επιχείρησή τους, και 50% για όσους έχουν από τις συνέπειες της κρίσης αναγκαστεί να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Για δάνεια που δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και βέβαια με τα ανάλογα εισοδηματικά κριτήρια. Και για όλους τους ανέργους που είναι σε πραγματική αδυναμία να καταβάλουν οποιαδήποτε δόση, να ανασταλεί συνολικά η πληρωμή για όσο διαρκεί η κρίση. Αυτή την πρόταση βέβαια την είχαμε καταθέσει και το 2015 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί δεν έδειξαν τότε την ευαισθησία που σήμερα ζητάνε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποκριτικά να δείξει. Αντί λοιπόν να θεσπίζετε μέτρα που ουσιαστικά αποτελούν μια νέα κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες με την οποία θα εξασφαλίζετε η πληρωμή μέρους των δανείων, να διαγράψετε το μέρος αυτών των οφειλών που αδυνατούν να καταβάλουν οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, να διαγράψετε τους τόκους και τους ανατοκισμούς, ώστε να μπορέσουν πράγματι να ανασάνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που πνίγονται κυριολεκτικά στα χρέη από τη διάλυση των εισοδημάτων τους και την φοροεπιδρομή που τους επιβάλλεται επί μία δεκαετία όλες οι κυβερνήσεις. Ας πληρώσουν αυτό το λογαριασμό της κρίσης οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αρκετά πλήρωσαν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, σήκωσαν και με το παραπάνω τα βάρη της προηγούμενης κρίσης. Να διαγράψετε τους στόχους και τις προσαυξήσεις από τις οφειλές προς το δημόσιο μέχρι και 20.000 ευρώ και μέρους των οφειλών αυτών για τα χαμηλά εισοδήματα και τους ανέργους. Είναι υπερχρέωση που δημιουργήθηκε από τη φορολογία όλων των προηγούμενων χρόνων. Να διαγράψετε στόχους και προσαυξήσεις από τις οφειλόμενες ατομικές εισφορές των μη μισθωτών αυτοαπασχολουμένων, που εξαιτίας αυτών πολλοί από αυτούς αδυνατούν ακόμα και να συνταξιδοτηθούν. Με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε, δίνεται ακόμα η δυνατότητα και προς τους Δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης και Άδρευσης, να διαγράφουν εν όλο ή εν μέρει οφειλές για άπορους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργους και άλλες περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. Επίσης, προβλέπονται μια σειρά άλλες τέτοιου είδους διευκολύνσεις που επιβάλλονται λόγω των εκτεταμένων συνθήκων οικονομικής αδυναμίας που υπάρχουν και συνεχώς επιδεινώνονται.
Αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή την ανακούφιση έχει ανάγκη λαϊκή οικογένεια από τα βάρη που τους φορτώσατε όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, και όχι τα ψίχουλα που περισσεύουν από το μεγάλο φαγοπότη που προσφέρεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Κλείνοντας, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ εκτενώς, όμως παραμένουν τα ερωτήματα που κατ' επανάληψη σας θέσαμε, κύριε Υπουργέ, στις επιτροπές για την άδικη και ανετιολόγητη απόφασή σας να προχωρήσετε ουσιαστικά στην κατά κάποιο τρόπο σιωπηρή απόλυση των επιτυχώντων του διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όταν με στοιχεία που επαρκώς σας ανέπτυξαν και οι ίδιοι εκπρόσωποι τους, προκύπτει ότι υπάρχουν ήδη κενές θέσεις, είτε από συνταξιοδοτήσεις, είτε με βάση τις ανάγκες στελέχωσης των γραφείων του ΕΦΚΑ που ήδη έχει αναρτηθεί στο site του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ κενές θέσεις δημιουργούνται με το παρόν νομοσχέδιο σε κέρυες επιτροπές για τις δημόσιες διοίκησης. Μια τέτοια ευνηδιαστική αλλαγή της μέχρι τώρα ακολουθούμενης τακτικής να εξαντλεί το πίνακας των επιτυχώντων σας αφήνει πολλαπλώς εκτεθειμένους και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το ποιες είναι οι στοχεύσεις σας και γιατί με τέτοιο τρόπο τιμωρείτε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μετά από πολλά χρόνια καταφέρει να επιτύχουν σε έναν απαιτητικό επιστημονικό διαγωνισμό. Σας καλούμε να διορθώσετε την αδικία προς όλους αυτούς τους επιστήμονες που δικαίως αγωνιούν και βρίσκονται για ακόμα μια φορά ξεκρέμαστοι. Μια απόφαση που έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με την προηγούμενη δική σας απόφαση για παράταση του πίνακα μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Κλείνοντας, σας καλούμε να υιοθετήσετε ξανά τις τροπολογίες και την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Είναι προτάσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη οι λαϊκές κατοικίες για να ελαφρυνθούν από τα βάρη που φορτώσαν οι πολιτικές που ακολουθήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα όλες αυτές τις μερίδες εργαζομένων τους αφήνει ακάλυπτους και δεν τους βοηθάει.